Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Ζησιμάτος. Όπως συνέβη τις δύο προηγούμενες Κυριακές, έτσι και αυτή θα σας κρατήσουμε συντροφιά από τις 9 έως τις 10 το βράδυ με την εκπομπή Inside Business. Στην ώρα αυτή συζητάμε γιατί καλό ή στραβό συμβαίνει μέσα στις επιχειρήσεις. Συζητάμε για δυναμίες ανθρώπων και επιχειρήσεων, αλλά και για ικανότητες που θα πρέπει να αναπτύξουμε μέσα σε αυτές. Η εκπομπή αυτή απευθύνεται στα νέα παιδιά που ετοιμάζονται να διεκδικήσουν την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, σε όσους προσπαθούν να επανενταχθούν σε αυτήν και σε όσους εργάζονται ήδη μέσα σε αυτές, στο προσωπικό αλλά και στους ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης. Από τη μεριά σας θα μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις και προτάσεις στα τηλέφωνα που βλέπετε στην οθόνη, όπως στο 210-27-94-99-991, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που βλέπετε στην οθόνη σας. Συντροφιά μας κάνουν κάθε φορά άνθρωποι που είναι μέσα σε επιχειρήσεις, όπως στελέχοι και εργαζόμενοι, ή που βρίσκονται κοντά σε επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα ειδικοί συνεργάτες, σύμβουλοι και εισηγητές σεμιναρίων. Σήμερα, όπως και κάθε φορά, θα ασχοληθούμε με το αν εν τέλει επενδύουν οι επιχειρήσεις στον άνθρωπο και αν οι άνθρωποι επενδύουν σε αυτές. Αν οι επιχειρηματίες έχουν σχέδιο και αν ασχολούνται με το αύριο. Αν άνθρωποι μέσα σε επιχειρήσεις ξέρουν να υλοποιούν σωστά τα όσα έχουν σχεδιαστεί. Αν υπάρχει εκατέρωθεν εμπιστοσύνη και κατανόηση. Φίλες και φίλοι, την προηγούμενη Κυριακή μιλήσαμε με τον κύριο Σεραφιμίδη για την αξία που έχει η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας. Σήμερα θα αλλάξουμε θέμα. Θα μιλήσουμε για μια άλλη λειτουργία που έχουν όλες οι επιχειρήσεις, είτε έχουν δύο ανθρώπους, είτε χιλιάδες. Θα μιλήσουμε για τη λειτουργία του ανθρώπινου δυναμικού. Καλεσμένη σήμερα είναι μια κυρία. Η κυρία Ελένη Ορφανού. Η κυρία Ελένη Ορφανού έχει εργαστεί και έχει διατελέσει στέλεχος τμήματων ανθρώπινου δυναμικού μεγάλων επιχειρήσεων. Σήμερα διατελεί σύμβουλος HR, trainers and coach. Κυρία Ορφανού, καλωσορίσατε στην σημερινή μας εκπομπή. Καλώς σας βρήκα, κύριε Ζησιμάτε. Συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε και θα σας ευχαριστήσουμε ακόμα περισσότερο στο τέλος για τις συμβουλές όπου θα μας δώσετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ας ξεκινήσουμε με θέματα τα οποία απασχολούν τους ανθρώπους, τη νέα γενιά και εν γέννη όσους πρόκειται να μπουν στον κλάδο και στο τομέα των επιχειρήσεων. Θα θέλαμε με πολύ απλά λόγια να μας πείτε τι εν τέλει έχει να κάνει με τη λειτουργία του ανθρώπινου δυναμικού. Τι σημαίνει ανθρώπινο δυναμικό, τι σημαίνει HR department, τι σημαίνει HR management, με απλά λόγια. Πολύ ωραία η ερώτηση. Πραγματικά στη χώρα μας εξακολουθεί να υπάρχει μία μικρή σύγχυση γύρω από το θέμα. Θα σας πω ότι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού είναι μια λειτουργία όχι στο περιθώριο της επιχείρησης, αλλά στην καρδιά της επιχείρησης, η οποία βοηθάει την εταιρεία να πετύχει τους στόχους της. Η πρώτη κάρτα που μπορούμε να δούμε μας λέει λίγα πράγματα για την εξέλιξη της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Θα τη δούμε, φαντάζομαι, σε λίγο στις οθόνες μας. Ξέρατε ότι ξεκινήσαμε να έχουμε μια μορφή HR τα τέλη του 18ου αιώνα, τότε που οι λεγόμενοι welfare workers προσπαθούσαν να προστατεύσουν τους εργαζόμενους από τις εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες εργασίας εκείνης της εποχής. Όπως βλέπετε, μετά περάσαμε στους διευθυντές εργασίας, στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη δεκαετία του 80 πια ξεκινήσαμε να μιλάμε για personnel management, όπου είναι η πρώτη φορά που αναπτύσσουμε οργανωμένα συστήματα καλύτερης διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Από τις αρχές του αιώνα μας βρισκόμαστε πια σε στρατηγικό επίπεδο. Η λειτουργία της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού έρχεται για να διαμορφώσει τη στρατηγική διαχείριση ανθρώπων που θα εξυπηρετήσει την υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας. Να μια μικρή ανωτελεία, μια που αναφέρεστε σε θέματα στρατηγικής, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι η στρατηγική δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις να υλοποιήσουν τους στόχους. Άρα μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων διαμορφώνονται κάποιοι στόχοι
και έρχεται ένα στρατηγικό σχέδιο, ένα πλάνο δηλαδή, να βοηθήσει στην επίτευξη. Άρα, κύριε Ορφανού, μας λέτε ότι μέσα στα πλάνα αυτά είναι το πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε τους ανθρώπους μας. Ακριβώς. Πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε τους ανθρώπους μας, πώς πρέπει να τους αναπτύσσουμε, πώς πρέπει να τους εκπαιδεύουμε, να τους δίνουμε χώρο και εμπιστοσύνη για να μπορέσουν να αναπτύξουν ικανότητες. Και να μπορέσουν και να θελήσουν να αναπτύξουν αυτές τις ικανότητες και να συνεισφέρουν στα αποτελέσματα της δικής μας εταιρείας και όχι κάποιες άλλες. Άρα μας πήγατε δύο αιώνες πριν, ξεκινώντας. Κάποιοι άνθρωποι κάποτε καταλάβαν ότι μπορούν να αξιοποιήσουν τους ανθρώπους τους καλύτερα για να υλοποιήσουν τους στρατηγικούς τους στόχους μέσα από μια διαδικασία προστασίας των ανθρώπων αυτών. Γιατί ήταν ένα περιβάλλον τότε, όπως μας είπατε, αρκετά δύσκολο. Ναι. Και τώρα πια, φίλες και φίλοι, δεν μιλάμε μόνο για προστασία. Δεν θα μιλήσουμε μόνο γι' αυτό. Θα μιλήσουμε και για ανάπτυξη των ικανοτήτων των ανθρώπων, των παιδιών που βρίσκονται μέσα σε επιχειρήσεις. Όλων αυτών που τελειώνουν τις σπουδές τους και κάποιοι επιχειρηματίες αναλαμβάνουν ή κάποιοι μάνατζερς αναλαμβάνουν από εκεί και πέρα να τους αναπτύξουν επιπλέον ικανότητες και γνώσεις. Και όχι μόνο αυτό, ένα επιπλέον που το ξεχνάμε είναι να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε και αξίες. Αξίες για να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και όντας καλύτεροι άνθρωποι, πιστέψτε με, θα γίνουμε καλύτεροι εργαζόμενοι και θα αναπτύσσονται οι ελληνικές επιχειρήσεις καλύτερα στην παγκόσμια αγορά. Κύριε Ορφανού, βοηθήστε μας λίγο. Ποιες είναι οι ειδικότητες εκείνες των ανθρώπων που υπάρχουν σε ένα τμήμα HR, σε ένα τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού? Κοιτάξτε, ο βαθμός εξειδίκευσης των ανθρώπων μέσα σε μια διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος και τις ιδιαίτερες ανάγκες της εταιρείας. Μπορώ να σας πω πολύ γενικά ότι έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την προσέλκυση και την επιλογή των ανθρώπων, κάποιους άλλους επαγγελματίες που εξειδικεύονται στην εκπαίδευση και ανάπτυξη, κάποιους άλλους που εξειδικεύονται στα συστήματα αμοιβών και παροχών, άλλους στις εργασιακές σχέσεις και ούτω καθεξής. Αν μιλάμε για πολύ μεγάλες εταιρείες, μπορεί μέσα στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, για παράδειγμα, να έχουμε επαγγελματίες οι οποίοι εξειδικεύονται μόνο στην αναζήτηση ταλέντων ανώτερου επίπεδου και ανάπτυξη μόνο αυτών των ανθρώπων. Είναι άμεσα συσχετισμένο με το μέγεθος και τις ανάγκες της εταιρείας. Θα μας βοηθήσετε να μας πείτε πού μπορούν να τα μάθουν αυτά τα πράγματα οι άνθρωποι που καταρχάς θα μπορούσαν να δείξουν ένα ενδιαφέρον? Υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία τελειώνουν το λύκειο, είναι σε μια φάση να αποφασίσουν για το τι κατεύθυνση θα πρέπει να ακολουθήσουν και σκέφτονται ότι θα πρέπει να μπω σε μια σχολή management, να μπω σε μια οικονομική σχολή, να μπω σε μια σχολή marketing και μετά να πάω να κάνω ένα μεταπτυχιακό. Πού μαθαίνονται όλα αυτά τα πράγματα που θα πρέπει να είναι χρήσιμα για τις επιχειρήσεις? Πολλές ερωτήσεις μαζί μου κάνατε. Ας σας απαντήσω στο πού μαθαίνονται. Σήμερα μαθαίνονται σε πανεπιστήμια, μαθαίνονται σε κολέγια, είτε σε προπτυχιακό επίπεδο, είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ευτυχώς και στη χώρα μας. Παλαιότερα δεν είχαμε μεταπτυχιακά προγράμματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Την τελευταία 20ετία ευτυχώς διαθέτουμε. Και επίσης διαθέτουμε και μία μεγάλη γκάμα σεμιναριακών εκπαιδεύσεων, είτε γενικών γύρω από το HR, είτε σε εξειδικευμένα θέματα του HR, όπου οι άνθρωποι μπορούν να συνεχίσουν την επιμόρφωσή τους σε αυτό. Και επίσης κάποια σεμινάρια πιο βραχυχρόνια, αναφορικά με το HR, που συνιστώ ανεπιφύλακτα όχι μόνο στους ανθρώπους του HR, αλλά στους διευθυντές και προϊσταμένους των άλλων λειτουργιών, προκειμένου να μπορέσουν να αντιληφθούν πλήρως το πώς το HR τους βοηθάει και να το αξιοποιήσουν καλύτερα. Άρα είναι εύκολο να τα μάθει κανείς σήμερα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει πρόσβαση. Πολύ ωραία. Άρα η γνώση είναι θέμα επιλογής των ανθρώπων που θα πρέπει να αναζητήσουν, να την αναζητήσουν έτσι ώστε να μπορέσουν να την κατακτήσουν και να την εφαρμόσουν μέσα σε επιχειρήσεις. Αλλά όπως γίνεται αντιληπτό από αυτό που μου είπατε μόλις τώρα, δεν έχει να κάνει μόνο με τη γνώση των ανθρώπων που θα ασχοληθούν με το human resources, με τους ανθρώπινους πόρους δηλαδή, με το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά αυτή η γνώση θα πρέπει να
τη μάθουν και όσοι είναι και στις υπόλοιπες λειτουργίες μιας επιχείρησης. Γιατί εν τέλει όλοι διαχειρίζονται τον εαυτό τους, τους ανθρώπους γύρω τους, το χρόνο τους και τους χρόνους των διευθυντών και των επιχειρηματιών. Κύριε Ορφανού, γιατί ένα νεαρό παιδί να ενδιαφερθεί, τι κίνητρα έχει για να πάει να σπουδάσει, να δώσει και κάποιες φορές χρήματα σε κάποιες των περιπτώσεων για να μπει σε ένα τμήμα HR, ανθρώπινου δυναμικού? Θα σας πω αρχικά ότι η συμβουλή μου εντός εισαγωγικών σε όλα τα νέα παιδιά είναι να εκπαιδευτούν μετά το λύκειο σε κάτι που αγαπάνε. Σε εκείνη την ηλικία δεν μπορεί να είναι ίσως πολλές φορές πολύ ξεκάθαρο αυτό σε όλα τα παιδιά. Για να στραφούν προς τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να τους αρέσει να ασχολούνται με θέματα που αφορούν ανθρώπους. Θα πρέπει να τους αρέσει να επικοινωνούν με ανθρώπους, να αναπτύσσουν ανθρώπους, να νοιάζονται για τους ανθρώπους. Και όλα τα άλλα σχετικά με το business θα τα μάθουν στην πορεία των σπουδών τους. Άρα, αν υπάρχει μία κλίση τέτοια, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού είναι μία επιλογή που μπορούν να εξετάσουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι μια επιλογή η οποία θα πρέπει να ταιριάζει με το ύφος, το ήθος και τις αξίες που πρεσβεύουν οι άνθρωποι που καλούνται να αποφασίσουν τι τελικά θα ακολουθήσουν. Πάρα πολύ χρήσιμο και να το έχετε, αγαπητά μας παιδιά, στο μυαλό σας όταν θα έρθει η ώρα να αποφασίσετε τον κλάδο και τον τομέα που θα ακολουθήσετε. Γιατί αυτό που θα αποφασίσετε όταν θα έρθει η ώρα, δυστυχώς ή ευτυχώς, θα σας επηρεάσει για όλη την υπόλοιπη εργασιακή σας ζωή. Συνήθως με ακούνε φίλοι και φίλες να μιλάω για τους διευθυντές των τμήματων, τους διευθυντές των επιχειρήσεων, αλλά και τους ιδιοκτήτες. Και συνήθως με ακούνε να μην μιλάω με τα καλύτερα των λόγων, γιατί δεν μου αρέσει να είμαι αρεστός, αλλά μου αρέσει να είμαι χρήσιμος. Σίγουρα αναφέρομαι στις περιπτώσεις όπου γίνονται κάποια καλά πράγματα μέσα επιχειρήσεις, αλλά επειδή δεν πρέπει οι ελληνικές επιχειρήσεις να βελτιώνονται συνεχώς, θα πρέπει να δίνουμε σημασία και έμφαση στις αδυναμίες. Στις αδυναμίες των επιχειρήσεων και στις αδυναμίες των ανθρώπων. Ποιος είναι ο ρόλος του σύγχρονου, του σημερινού διευθυντή μιας διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού? Είτε η επιχείρηση έχει 5, 10, 15 ή 1000 άτομα. Η πρόκληση, νομίζω, για όλες τις εταιρείες, ανεξαρτήτου μεγέθους, είναι να διασφαλίσουν εκείνους τους ανθρώπους που θέλουν και μπορούν να εξυπηρετήσουν τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας. Αυτός είναι ο κρισιμότερος ρόλος που καλείται να παίξει το HR στις μέρες μας. Πρέπει να έχει απαντήσεις στα στρατηγικά και τα τακτικά ερωτήματα και προβλήματα μιας επιχείρησης. Πρέπει να δημιουργεί το μέλλον που χρειάζεται η επιχείρηση και όχι να λύνει απλά προβλήματα πυροσβεστικά. Άρα μας λέτε και απευθύνουμε στους φίλους επιχειρηματίες ότι θα πρέπει να δώσουν στις μεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις την κατάλληλη έμφαση στους ανθρώπους που θα διαχειρίζονται το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τους στρατηγικούς στόχους. Θα μου πείτε, υπάρχουν πάντα στρατηγικοί στόχοι? Και η απάντηση που μπορούμε να δώσουμε, φίλες και φίλοι, είναι ότι οι άνθρωποι, οι κατάλληλοι άνθρωποι, αυτό που είπε η κυρία Ορφανού, αυτοί δηλαδή που θα βοηθήσουν τον επιχειρηματία να τρέξει την επιχείρηση, μαζί με αυτούς θα διαμορφώσει τους στρατηγικούς στόχους και μαζί με αυτούς θα βρει τις κατάλληλες πρακτικές για να τους επιτεύξει. Τι ικανότητες πρέπει να έχει ένας άνθρωπος που είναι στο HR? Τι ικανότητες πρέπει να έχει ένας διευθυντής ή ένας απλός υπάλληλος μέσα στο τμήμα? Τι ικανότητες πρέπει να έχει? Πέραν του προφανούς, δηλαδή να έχει τις ειδικές τεχνικές γνώσεις, να διαθέτει τα εργαλεία, τα HR εργαλεία για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του,
Νομίζω ότι μία δεξιότητα που θα κάνει τη διαφορά είναι αυτό που λέμε επιχειρηματική αντίληψη. Χρειάζεται να έχει business understanding. Μιλάμε για συνεισφορά του HR στους στόχους της εταιρείας, στη στρατηγική της εταιρείας. Αν δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο κινείται η εταιρεία, ποιους στόχους καλείται να αντιμετωπίσει, ποιες προκλήσεις έχει μπροστά της, δεν πρόκειται ποτέ να διαμορφώσουμε μία κατάλληλη στρατηγική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πλέον αυτού όλοι αντιλαμβάνονται, πιστεύω, ότι χρειάζονται οι βασικές διοικητικές ικανότητες για να υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική. Και επειδή έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, αναπτυγμένες διαπροσωπικές ικανότητες. Είτε έχουν να κάνουν με επικοινωνία, είτε έχουν να κάνουν με ενσυναίσθηση, με συναισθηματική νοημοσύνη, με διαπραγματευτική ικανότητα, με διαχείριση συγκρούσεων. Και ένα τελευταίο που θέλω να προσθέσω, και αυτό δεν αφορά μόνο τον HR Director, αφορά όλους τους διευθυντές και όλους τους εργαζόμενους, είναι ένας αυξημένος βαθμός ευελιξίας και προσαρμοστικότητας και διαχείρισης της αλλαγής, γιατί πλέον ζούμε σε έναν κόσμο που η συχνή αλλαγή είναι η νέα νόρμα. Είμαστε στην εποχή της μετάλλαξης. Αλλάζουν καταστάσεις μέσα σε επιχειρήσεις σε τέτοιο βαθμό και σε τέτοιο ρυθμό που θα πρέπει τα στελέχη και οι επιχειρηματίες να έχουν την ικανότητα γρήγορα να ανταποκριθούν. Το ότι σε πολλές ελληνικές επιχειρήσεις τα τελευταία 10 χρόνια που βιώνουμε δύσκολες καταστάσεις, από το 2008 και μετά ξεκίνησε αυτός ο πόνος, θα μπορούσαμε να είχαμε σε πολλές επιχειρήσεις δώσει λύσεις αν οι άνθρωποι, τα στελέχη, οι επιχειρηματίες είχαν την ικανότητα να αλλάζουν γρήγορα και να προσαρμόζονται εύκολα. Κύριε Ορφανού, μέσα και οι δυο μας επιχειρήσεις τόσα χρόνια έχουμε διαπιστώσει ότι οι άνθρωποι που διαχειρίζονται τμήματα HR, τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, όπου μας είπατε ότι πρέπει αυτοί να διαμορφώνουν, να βοηθάνε στη διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας, κουλτούρας του πολιτισμού που πρέπει να έχει μια επιχείρηση, πολλές φορές δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν, να πείσουν, να συζητήσουν με τους υπεύθυνους των υπολείπων λειτουργιών της επιχείρησης και σε κάποιες των περιστώσεων με τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Τι πιστεύετε, αν τελικά αυτό ισχύει, ότι φταίει? Θα ήθελα να πω ότι δεν ισχύει, θα ήταν ψέμα. Ισχύει και σε μεγαλύτερο βαθμό από όσο θα θέλαμε, ειδικά οι άνθρωποι του HR. Παρ' όλα αυτά, θα είμαστε άδικοι αν πούμε ότι δεν υπάρχουν αρκετοί HR άνθρωποι σήμερα που μπορούν να πείσουν και αρκετοί διευθυντές άλλων ειδικοτήτων που είναι έτοιμοι να πιστούν και να ακούσουν. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι HR πείθουν πιο εύκολα όταν απαντούν σε πραγματικά ερωτήματα και πραγματικά προβλήματα που απασχολούν το υπόλοιπο business εκείνη τη στιγμή. Και από την άλλη πλευρά, οι διευθυντές των άλλων διευθύνσεων, ανάλογα με το εκπαιδευτικό υπόβαθρο που έχουν, με την εμπειρία που έχουν αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια, ακούν καλύτερα όταν έχουν παραδείγματα όπου το HR όντως τους βοήθησε να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Τα επιβεβαιώνω όλα αυτά που είπατε μέσα από την δική μου προσωπική εμπειρία και μέσα από τις επιχειρήσεις αλλά και μέσα από τα σεμινάρια τα οποία τόσα χρόνια πλέον τρέχω ως εισηγητής, όπου διαπίστωσα ότι σε επιχειρήσεις όπου οι παλιοί τμηματάρχες, οι νυν διευθυντές, οι μάνατζερς καταφέρνουν και επικοινωνούν μεταξύ τους, εδώ τα αποτελέσματα είναι να μιλάνε ο ένας ή να αντιλαμβάνεται ο ένας τη γλώσσα του άλλου και να διαμορφώνουν ένα κώδικα επικοινωνίας τέτοιον έτσι ώστε να μην μεσολαβούν πολλά παράσιτα ενδιάμεσα. Άρα οι διευθυντές των υπολείπων τμημάτων, με τον διευθυντή του ανθρώπινου δυναμικού, με τους ανθρώπους τέλος πάντων που διαχειρίζονται την κουλτούρα της επιχείρησης, θα πρέπει να έχουν άμεση επαφή. Αλλά για πείτε μας κάτι, κύριε Ορφανού. Αυτό έχει να κάνει με μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που τέλος πάντων συναντάμε μέσα ανθρώπους
που να διαχειρίζονται, να έχουν αποκλειστικότητα την διαχείριση, την ευθύνη τέλος πάντων της κουλτούρας για το ανθρώπινο δυναμικό. Mm-hmm. Στις μικρές επιχειρήσεις, όπου είναι ο επιχειρηματίας, λίγο εμπορικός, λίγο οικονομικός, λίγο HR, λίγο με τις αγορές, λίγο με τα logistics. Τι κάνουμε εκεί πέρα? Τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί στις μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν τη δυνατότητα εκ των πραγμάτων να επενδύσουν, γιατί και εδώ για επένδυση μιλάμε, αγαπητοί μου φίλοι, να επενδύσουν σε ένα τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Πολλά λίγο είπατε πριν και ανησύχησα. Δεν θα ισχυριστώ σε καμία περίπτωση ότι μία μικρή ή μεσαίου μεγέθους εταιρεία που απασχολεί 60-70% άτομα πρέπει να έχει μία διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού των 10-20-30 ανθρώπων. Έτσι, προφανώς, όπως όταν κόβεις 1000 τιμολόγια το χρόνο, δεν έχεις τμήμα τιμολόγησης με 10 λογιστές, δεν χρειάζεσαι κάτι αντίστοιχο. Παρ' όλα αυτά, παραμένει η πρόκληση του να απαντήσουν σε θέματα που αφορούν την καλύτερη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Και αν πάρουμε τις ελληνικές εταιρείες, όπως είπατε, τις μικρές που έγιναν μεσαίες και πρόκειται να μεγαλώσουν κι άλλο, η ιστορία τι λέει? Υπήρξε ένας ιδρυτής, μετά μια οικογένεια, κάποιοι συνέτεροι, ξέραν πολύ καλά την υπηρεσία ή το προϊόν που παρήγαγαν, πήγαν καλά, στην πορεία εξέλιξαν τις μεθόδους παραγωγής, το δίκτυο πωλήσεων, διανομής. Δυστυχώς όμως δεν εξέλιξαν με την ίδια ταχύτητα ή στον ίδιο βαθμό τις πρακτικές διαχείρισης ανθρώπων. Τα προβλήματα όμως παραμένουν και περιμένουν απάντηση. Δεν μπορεί μία μικρομεσαία εταιρεία να λέει για 1-2 χρόνια ότι δεν μπορώ να βρω τον κατάλληλο κόσμο. Γιατί δεν μπορεί να τον βρει? Κάτι δεν κάνει. Ή δεν μπορεί να παραπονιέται ότι οι προϊστάμενοι μου δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Ποιοι είναι αυτοί οι προϊστάμενοι? Ποιος τους διάλεξε, ποιος τους βοήθησε να γίνουν καλοί προϊστάμενοι? Αυτά είναι σημαντικά θέματα για τη μικρομεσαία επιχείρηση, ειδικά όταν στις συνθήκες που ζούμε πρέπει να δουλεύει με το μέγιστο βαθμό αποτελεσματικότητας. Ωραία, δεν χρειαζόμαστε μια διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, αλλά χρειαζόμαστε πρόσβαση στη γνώση και στα εργαλεία. Πολύ ωραία. Άρα, οι επιχειρηματίες των μικρών επιχειρήσεων θα πρέπει να βρουν τον τρόπο και τη μεθοδολογία εκείνη, όπου θα μπορέσουν να αξιολογούν, αναπτύσσουν, επιλέγουν, αναβαθμίζουν τους ανθρώπους τους, μη φοβόμενοι ότι θα φύγουν κάποια στιγμή και θα πάνε σε κάποια μεγάλη επιχείρηση. Αν το στρατηγικό πλάνο μιλάει για βελτίωση, θα πρέπει να βελτιώσουμε τους ανθρώπους μας. Αν το στρατηγικό πλάνο, αγαπητοί μου φίλοι επιχειρηματίες, μιλάει για ανάκαμψη, που ζούμε όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια, θα πρέπει ξανά να βελτιώσουμε τους ανθρώπους μας. Γιατί συστήματα τα διαμορφώνουμε εύκολα. Ανθρώπους όμως θα πρέπει να επενδύσουμε και σε χρόνο και σε χρήμα για να μπορέσουμε να τους αναπτύξουμε. Φίλοι και φίλες, μόλις ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.